να αγαπούν, να ερευνούν, να κατασκευάζουν και να συμπορεύονται με τη γνώση. Ειδικεύονται θεωρητικά και πρακτικά σε κάθε τι που αφορά τον αερομοντελισμό, την ανεμοπορία, τη μετεωρολογία και όλες τις δραστηριότητες. Ακολουθούν οι ναυτοπρόσκοποι. Η φιλοπατρία είναι το λάβαρο της ψυχής τους. Πιστεύουν ακράδαντα στον ανθρωπισμό και προσφέρουν με ανιδιοτέλεια στον αδύναμο και τον ανήμπορο. Η αδιαπραγμάτευτη εντιμότητα με την καλλιεργημένη φιλαλήθεια οχυρώνουν την προσωπικότητά τους έναντι της αρρωστημένης πραγματικότητας. Το καθήκον τους επιβάλλεται μόνον από την ενσυνείδητη αφοσίωση των ηθικών αξιών τους. Η προμελετημένη τους κίνηση φέρνει εις πέρας τις προσδοκίες τους που ως κυρίαρχο γνώμονα έχουν τον συνάνθρωπο. Στον κόσμο ύστερα από τόσους αιώνες μακροχρόνιας σκλαβιάς θα μπορούσε να κρατήσει άφθαρτα και αμύωτα τα εθνικά του ιδανικά μέσα από τους κατατρεγμούς και τις καταπιέσεις στην ακατάσχετη ροή των αιώνων. Το σώμα ελληνικού οδηγισμού. Ο οδηγισμός είναι μια παγκόσμια, αυτόνομη, ανεξάρτητη οργάνωση με παιδαγωγικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε παιδιά και νέους από 5 έως 18 ετών και στοχεύει στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους μέσα σε αυτοδιοικούμενες ομάδες. Λειτουργούν από το 1932, συμπληρώνοντας εφέτος τα 81 χρόνια παρουσίας και προσφοράς. Ακολουθούν οι μικρασιάτες, αλυσμόνητες πατρίδες. Οι θύμησές τους φυλάχθηκαν όπως το εικονοστάσιο μέσα στην ψυχή τους και προσφέρθηκαν ευλαβικά στη μάνα πατρίδα για να συμπληρώσουν το πολυσέλιδο βιβλίο της ιστορίας με κρίση και σύνεση. Οι απόγονοι σήμερα απαρτίζουν το όραμα της νεανικής ελπίδας. Παιδιά του ποδοσφαιρικού αθλητικού όμιλου μας του Χαλκιδονικού. Ο Χαλκιδονικός προσφέρει στους νέους μας την ανάπτυξη της ευγενούς άμυλας. Το αθλητικό ιδεώδες καλλιεργείται από τους παράγοντες και τους γυμναστές του συλλόγου, δημιουργώντας αθλητές με συνείδηση και αυθεντικότητα. Η αγωνιστική διάθεση προωθείται από την διοργάνωση συναντήσεων και σχηματοποιούνται τα πρότυπα της υγιούς θεώρησης της ζωής. Ο ελληνικός λαός στο διάστημα της πολυκύμαντης ιστορίας του όχι μόνο δεν έσβησε και δεν εξαφανίστηκε, αλλά κράτησε αμόλυντη την εθνική του συνείδηση, αγωνίστηκε, πάλεψε σκληρά και τελικά νίκησε. Έλληνας και σκλαβιά είναι δύο πράγματα τελείως αντίθετα, τελείως ασυμβίβαστα. Η ελληνική ψυχή δεν ζει, δεν είναι δυνατόν να ζήσει ποτέ σκλαβωμένη. Thank you.
εργαστήρι. Ο παιδικός σταθμός που 21 χρόνια βρίσκεται στην πόλη μας και πάντα τιμάμε την παρουσία του στην παρέλασή μας τους ήρωες. Τους ήρωες που έπεσαν για τη λευτεριά μας. Παιδικό εργαστήρι. Χειροκροτήστε τους μικρούς μας φίλους. Ακολουθεί ο ήλιος, το κέντρο προσχολικής αγωγής. Η παρότρινση και η επιβράβευση των παιδιών στην καθημερινή δημιουργία φωτοδοτεί την συνέχεια της μαθητικής τους πορείας με εφόδια την πληρότητα και την υπευθυνότητα. Η ειλικρίνεια, η φιλαλήθεια και η ανάλυση των απορριών στα βασικά ερωτήματα της απλής ύπαρξης διευρύνει τον αναπτυσσόμενο νου της τρυφερής ηλικίας. Χειροκροτήστε τα βλαστάρια μας. Το ελληνικό είναι προορισμένο να κοινά σε φλέβες ανθρώπων ελεύθερων. Γι' αυτό ακριβώς οι ραγιάδες των 400 χρόνων πήραν τη μεγάλη απόφαση. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Ακολουθεί η σχολή Χατζίβεϊ. Η σχολή Χατζίβεϊ θεμελιώθηκε το 1933 από τη χαρισματική Μερόπη Χατζίβεϊ. Από τότε έως και σήμερα οι άξιοι συνεχιστές της ακολουθούν με ευλάβεια τις αρχές δημιουργίας. Παράλληλα όμως μοχθούν για την εξέλιξη στις μεθόδους διδασκαλίας. Η αυθύπαρκτη προσωπικότητα του κάθε παιδιού προσεγγίζεται με επιμελημένη προσοχή και προσαρμοσμένο ενδιαφέρον. Χειροκροτήστε τα παιδιά μας. Η μάθηση συνδυάζεται με την καταστελεγμένη πειθαρχία για να αποδώσουν τη μέγιστη καρποφόρα κατάθεση δυνατοτήτων. Από το εκρηκτικό μείγμα φωνικής ανυπομονησίας και φιλοπατρίας των ρακέδιτων σκλάβων και των ρυψοκίνδυνων πλαρχηγών έγινε η Επανάσταση. Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Νέας Χαλκιδόνας. Από αυτή την εύπλαστη ηλικία τους οι μαθητές πρωτογνωρίζουν τις ένδοξες στιγμές του 21. Το καριοφύλι, η σπάθα και οι πιστόλες των ηρώων σχηματοποιούνται στη μνήμη των παιδιών μας, έχοντας κατασταλάξει μέσα τους την πεμπτουσία της πανηγενεσίας. Ακολουθεί το δεύτερο δημοτικό σχολείο της Νέας Χαλκιδόνας. Οι δάσκαλοι τους μοχθούν για να μεταλαμπαδεύσουν το φρόνημα των προγόνων τους που δεν κιώτευσε αλλά συσπυρώθηκε και αναστήθηκε από την προσφορά αίματος στο βωμό της πατρίδας. Η κρίση τους εμπλουτίζεται με τις πηγές της ιστορίας που τους αφήνει το περιθώριο να αναλογιστούν το μεγαλείο της ελληνικής φυλής. Ακολουθεί το πρώτο δημοτικό σχολείο της Νέας Φιλανδίας. Η κλίμακα
συστήματα της μικρής ηλικίας δεν τα εμποδίζει να συναισθανθούν το μέγεθος της αρετής που κατήχαν οι κλέφτες και οι αρβατονοί. Τα πορτρέτα των ηρώων κοσμούν τον εσωτερικό τους διάκοσμο με την πηγαία τους αισιοδοξία. Απέδειξαν ότι μόνο η δική οντότητα αποφασίζει για το δικαίωμα της ζωής και όχι αν ένας λαός είναι μεγάλος ή μικρός στον όγκο του πληθυσμού του. Ελευθερία σώματος, ψυχής και πνεύματος. Αυτή ήταν πάντα το σύμβολο του ελληνισμού. Ακολουθεί το δεύτερο δημοτικό σχολείο της Νέας Φιλαδελφίας. Το 1821 αυτοί εξαγόρασαν και σε άλλους πολέμους. Η Ελλάδα δεν είναι μονάχα παλιά δόξα, αλλά αδιάκοπη ζωή, δράση, δική μας πάνω σε αυτήν τη γη, που τόση πόνη των πατέρων μας και τόσο αίμα την ποτίζει. Η Ελλάδα είναι κάτι που δεν πεθαίνει. Είναι ο αιώνιος έρωτας των Ελλήνων για τη ζωή, τη δράση και την ελευθερία. Ακολουθεί το τρίτο δημοτικό σχολείο της Νέας Φιλαδελφίας. Η πατρίδα με τη σημαία που αποκτά στο πέρασμα του χρόνου είναι προορισμένη για ζωή αθάνατη. Το μέλλον νέφος του θανάτου κατά τον Όμηρο κρέμεται μονάχα πάνω από τους θνητούς. Τέταρτο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδελφίας. Το 1821 έφερε την Ανάσταση του Έθνους, ένα καινούργιο πνεύμα και μια καινούργια μορφή ελευθερίας, ένα ξεκίνημα για τη μεγάλη πορεία του ελληνισμού. Το Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδελφίας. Το χρέος του πολιτισμένου κόσμου προς τη γη της επιστήμης, της ελευθερίας και των τεχνών είναι ένα χρέος που δεν μπορεί ποτέ να εξοφληθεί, γράφει ο Webster. Ακολουθεί το έκτο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδελφίας. Πάνω από 800.000 ψυχές θυσιάστηκαν στον αγώνα για να ελευθερώσουν κάπου 1,5 εκατομμύριο λαού που στην πλειοψηφία του ήταν άστεγος, πεντάφτωχος και βασανισμένος. Ακολουθεί το 7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδελφίας. Έπεσες και στα στήθη σου τα καταματωμένα, με τόνα χέρι σφίγγοντας τα ράκη της χλαμίδας, τα παλικάρια να ζητάς, τα αλόφυλλα, τα ξένα, και πριν ακόμη στοχαστείς τα τέκνα τα δικά σου, πλέκεις με τάλο χέρι σου μαγιάτικα στεφάνια για τα παιδιά μιας άλλης γης, μιας μακρινής πατρίδας που τρέξαν και απαρνήθηκαν τα πατρικά λιμάνια. Ακολουθεί το 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδελφίας. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης λέγει στον λόγο του στην Πνίκα στις 8 Οκτωβρίου 1838. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την Επανάσταση, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πως είμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τα σπόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «Που πάτε εδώ να πολεμήσετε με τεσιταροκάραβα βατσέλια». Αλλά ως μια βροχή
έπεσε εις όλους μας. Οι τερατώδεις απαιτήσεις των καιρών αντιμετωπίζονται με τη χριστιανική διαπαιδαγώγηση και την θωράκιση των άγραφων μα οικουμενικά αποδεκτών αξιών. Η δημιουργία υγιών ατόμων με διακεκριμένη μόρφωση είναι τοποθητό ζητούμενο της σχολής Χατζίβεη. Ακολουθεί το γυμνάσιο της Νέας Χαλκιδόνας. Η πίστη στο Θεό και η αγάπη για ελευθερία. Μόνο που για να πολεμήσει κάποιος για αυτήν πρέπει κάτι να τον σπρώχνει, κάτι να του δίνει ελπίδα. Εκεί που δεν υπάρχει, κάτι που να τον κάνει να ψηφά τον ισχυρό και να μην φοβάται το θάνατο. Αυτό το κάτι για το ελληνικό γένος ήταν η πίστη στο Θεό. 25 Μαρτίου, η μέρα των Ελλήνων. Ακολουθεί το πρώτο γυμνάσιο Νέας Φιλαδελφίας. Στους Φράγκους λευτεριά μη ζητάτε. Εκεί ζουν οι γεμόνες που πουλούν και αγοράζουν. Με δικό σας μπουφέκι και σπαθί πολεμάτε. Όσοι το χάλκιον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγών δουλεία σας έχουσι. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. Στην άσποντη πλημμύρα των εχθρικών αρμάτων δρόμο να ανοίξουν τα σπαθιά και ελεύθεροι να μείνουν. Εκεί θε με τους αδελφούς, εδώ θε με το χάρο, λέει ο Σολομός. Ακολουθεί το δεύτερο γυμνάσιο της Νέας Φιλαδελφίας. Πατρίδα, να θυμάσαι εσείς αυτούς όπου δια την τιμήν και την ελευθερία σου δεν λογάριασαν θάνατο και βάσανα. Κι αν εσύ τους λησμονήσεις, θα τους θυμηθούν οι πέτρες και τα χώματα όπου έχησαν αίματα και δάκρυα. Μακρυγιάννης. Δεύτερο γυμνάσιο Νέας Φιλαδελφίας. Με τον ελίτη που μιλά για τα χρόνια της τρομοκρατίας, όπου το παραμικρό κεντητό που κάμισο, το πιο φτηνό βαρκάκι, το πιο ταπεινό εκκλησάκι, το τέμπλο, το κιούπι, το χράμι, όλα τους αποπνέανε μια αρχοντιά κατά τι ανώτερη των Λουδοβίκων. Τρίτο γυμνάσιο Νέας Φιλαδελφίας. Στη 5η Μαρτίου 1821, τότε που σηκώθηκαν τα γιαταγάνια και οι ψυχές ολόρθες στο λυκόφως του κόσμου, φώναξαν απλά, λιτά, περήφανα, ελευθερία ή θάνατος, σαν να έλεγαν καλημέρα στο Χάροντα και στην Αθανασία.
4ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδελφίας. Ο αγώνας της Εθνικής Παλιγενεσίας, μακροχρόνιος, άνισος, με κορυφώσεις ηρωισμού, αλλά και με περιόδους κάμψης και κατάπτωσης, κατόρθωσε να σφυριλατήσει την εθνική συνείδηση των Ελλήνων, να αναπτύξει την εθνική τους ενότητα και να εμπνεύσει τις επόμενες γενιές για διαδοχικές εξορμήσεις και απελευθερώσεις, ώστε να λάβει η Ελλάδα τη σημερινή της μορφή. Το Γενικό Λύκειο της Νέας Χαλκιδόνας. Που άρχισε στο Μοριά έμελε να διαρκέσει μία δεκαετία και να είναι νικηφόρος. Ολόκληρο το σκλαβωμένο γένος ανταποκρίθηκε σύσσωμο. Σκοπός της Ελλάδας στάθηκε πάντα να μετατρέψει τη σκλαβιά σε ελευθερία. Οι έφηβοι με την επικοδομητική αμφισβήτηση συγκροτούν τη βαθμίδα της εκπαίδευσης με την νευραλγική σημασία. Από αυτήν καθορίζεται το μέλλον τους, η επαγγελματική τους απασχόληση και η απόφαση ζωής. Με βάση τις γνώσεις τους θα θεμελιώσουν την προσωπικότητα του ενήλικα. Τα νοήματα της Επανάστασης μέσα τους έχουν αποκρισταλωθεί. Είναι συμπαγή και μορφοποιημένα. Η πεποίθησή τους για τους μέλλοντες χρόνους παραμένει ακλόνητη στις επικές αξίες του 1821. Το Γενικό Λύκειο Νέας Φιλαδελφίας. Στο σπήλαιο της ψυχής τους έχουν κρύψει τα παιδιά μας τους ήρωες που θυσιάστηκαν για να εδραιώσουν το πρώτο ελληνικό κράτος στη νεότερη ιστορία. Είναι πεπισμένοι πως ήταν η ανάγκη το καλέσει ξανά. Αυτοί με τη σειρά τους θα καταθέσουν ό,τι το πολυτιμότερο διαθέτουν για την εθνική κυριαρχία. Χειροκροτήστε τα παιδιά μας. Πρώτο επαγγελματικό λύκειο της Νέας Φιλαδελφίας. Καμαρώστε τα παιδιά μας. Αισθάνονται υπερήφανα για την καταγωγή τους. Η θυσία παραμένει η οπισθοφυλακή του νου για να τα οπλίσει σε περίπτωση κινδύνου όποτε παραστεί ανάγκη. Ακολουθεί το δεύτερο επαγγελματικό λύκειο της Νέας Φιλαδελφίας. Μακρυγιάννης αναφέρει: «Θεέ συγχώρεσε τους παντίδους που θέλουν να μας πάρουν τον αγέρα που αναπνέωμεν και την τιμή που με τον τουφέκι και το γιαταγάνι πήραμε. Εμείς το χρέος, το καταδύναμη το επράξαμε και αυτοί ευγήκαν σήμερα να προκόψουν την πατρίδα. Μας γέμισαν φατρία και διχόνοια και την πατρίδα δεν τη θέλουν μητέραν κοινή. Αμορόζα εις τα κρεβάτια την θέλουν και αυτό περνούν και εθίζουν τον κόσμο με τέχνες και καμώματα». Μακρυγιάννης. Ο Κολοκοτρώνης είπε: «Σε μας μένει να ισιάξουμε και να στολίσουμε τον τόπο με θεμέλια της πολιτείας, την ομόνοιαν, τη θρησκείαν.
ήταν. Όπως έγραφε και ο Λόδρος Μπάιρον. Πλάνη αμαθών όμως αποδεικνυόταν η γνώμη ότι η Ελλάδα είχε πεθάνει. Το χάσμα πάνηξε ο σεισμός ευθύς σε γιώμης Άνθη, κατά το λόγο του εθνικού μας ποιητή. Η ελληνική επανάσταση του 1821 δεν ήταν μια τυχαία εξέγερση λόγω ευνοϊκών συμπτώσεων. Για την αποτόλμησή της συνέλαβαν αποφασιστικά, εκτός από την εθνική επαναστατική παράδοση, το κήρυγμα και η κίνηση του Ρίγα, που καλούσε όλους τους βαλκανικούς λαούς να αποτινάξουν το ζυγό. Επαγγελματική σχολή της Νέας Φιλαδελφίας. Ας παραδειγματιστούμε από τον Νικητερά, που το μοναδικό του λάφυρο από τον αγώνα ήταν ένα δαμασκηνό σπαθί που πίστηκε να πάρει από τα πλούσια λάφυρα μετά τη μάχη στα Δερβενάκια. Αλλά και αυτό το προσέφερε σε έναν έρανο της προσωρινής κυβέρνησης στην Ίδρα για να αρματωθεί ο ελληνικός στόλος και να ανεφοδιαστεί το Μεσολόγγι. Σε καιρούς απογοήτευσης και δοκιμασίας, η πίστη εμψύχωσε τους αλλήτρωτους Έλληνες και τους έδωσε τη δύναμη για καρτερία και αντίσταση. Και παιδεία κάτω τα χέρια αυτά.